λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Ζένιος. Στο δεύτερο διάδρομο η Άλκησης Παυλίδου. Στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου. Στο τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου. Στον πέμπτο ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταϊδρωμένος. Στον έκτο η Μάρα Κωνσταντίνου. Δίπλα της είναι η Ειρήνη Κωνσταντίνου. Και ακολουθεί στον όγδοο διάδρομο ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Καυτός καυκάς εγίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί το κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της από το παρατήρι. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέμπα. Κι ο ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι χορογράφος. Φωνάζουμε ζωή και αν δεν σα περνάω παθαίνω συγκοπή. Hello! Εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο χόρτατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Δεν κατάλαβα. Ο Ρίκος, μετά από την έκρηξη θυμού που είχε, έχει πετάξει τους κάτω στο διάδρομο. Και αυτοί, μετά από την πρώτη έκπληξη... Θόρε ρε βουλί, να σου κάνω και τ' άλλο να με ανοίξεις. Άντε Ρίκο, σε παρακαλώ. Έπρεπε να με αφήνει η Πέμπα να βγω έξω, αρκετά δηλαδή, δεν πάσου καμού. Να ξέρουμε το ότι είσαι μες στο βραζί της Πέμπα, ρε βουλί. Και η Πέμπα τον επιβραβεύει. Έλα, θες ακόμα λίγο μισκούτι. Όχι, όχι. Άντε μάνα μου, έλα, ότσι. Ναι, αγώνα μου τώρα να μου να κάνει. Τίποτε θα κάνει, θα αποκάτσει. Γιατί πρέπει να ξέρεις, κουμπάρε, ότι ο πελός θέλει και τον αντίπελό του. Ποιο αντίπελό του? Εσένα μπασά μου, εσένα σωροτσινέ μου. Μα με πα. Εσύ πολύ ξέρω να μου πεις σωροτσινέ. Ενώ οι κάτι στο σπίτι τους έχουν ενδοοικογενειακό καυγά. Σοφράκι! Τι φωνάζεις το μωρό τώρα? Με τον Αϊδη μωρό και εσύ που το καταστρέψεις. Εγώ! Εγκατάστρεψε το μωρό μου, εγώ που πεθανίσκω πάνω του! Που πεθανίσκεις πάνω του και είχαμε στον έτσι μάλα πάπα! Σοφρονάκι! Εσύ δεν το φωνάζεις σοφρονάκι! Φωνά είναι άνθρωπος αστυνικό, δεν το φωνάζω σοφρόνι! Άγγελε! Παπά, κάποιος φωνάζει μου δίπλα! Κάρτα που πάνω σου είναι τα μασκαρά, λίγκια ρε τσιμιδημένε, να μέσω την αστράψω, α! Α, άξι! Μωρό! Ρε, κάρτα να λόσου, ρε, πάνω σου να ακούει, ρε! Δεν ακούει, ρε, καταλάβω τι λαλί! Κάρτα ρε, τα μασκαρά, λίγκια, πάνω σου να ακούει, τώρα ακούει, ρε, τώρα ακούει, ρε! Αντωνάκη, αν δεν να χτύπησεις το μωρό, θα σε χωρίσω! Και οι μάπουροι προσπαθούν να γιορτάσουν την νίκη τους. Κάθε μέρα ακούω την ίδια κουβέντα. Πέσε και θωρούμε. Περίμενε και να δούμε. Τώρα να δεις ένα που να σου κάνω. Κι αν είδαμε εμείς ήταν και γειτόν. Έβαλα τη! Έβαλα τη! Άτε σιόρ. Σκουλής. Όχι, ευχαριστώ. Πέπα, δεν σηκώνω δεύτερη κουβέντα. Σκουλής του είπα. Επλήθηκες που τη σουβλά. Επλήθηκα τα μαύρα, επλήθηκα. Άντε, τέλειωνε. Μα γιατί δεν αποβιάζεσαι, εφιούρτης. Πέπα, τέλειωνε και έχω δουλειά να σηκωστώ από τα γράμματα. Κατάλαβα. Δεν κατάλαβες τίποτε. Άντε, τέλειωνε. Σιγά, σαρατζινές είμαστε αγκαστρωμένες. Είτε που μου μάσεις εσύ όρκανο, άντε πέσε. Όμως και η πολίτσα μετά από ένα καλό γεύμα. Έλα κατάτσε μου έλα και ξέρεις μόνο μαμά πάω και στερά. Δεν κατάλαβα, θέλεις συνέχεια, μάγει με 20 χρόνια πολίτσα ξακόλα. Ναι, αλλά ο κατώτσο είναι γερός, τον είσαι που σε νέσαι. Σκουλείς του ρε πολίτσα. Σιγά ρε πολίτσα. Και ξαφνικά ο Ρίκος θυμάται ότι τα παιδιά δεν έχουν αδειάσει το διαμέρισμα όπως τους έχει πει. Θα φύγετε από τούτη πολυκατοικία και δεν πρόκειται να ξαναπατήσετε. Τα πράγματα μας, τι Ρίκο,
Να έρθετε με τους κυρίους να τα πιάτε, ρε! Λυπήθη μας, κύριε Ρίχο, να χαρίσει. Έξω βρέσει. Ρε, όχι να βρέσει. Να σχολίζει, θα βγείτε, ρε, που τα μέσα να... Έξω, ρε, γλύωρα! Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Γιατί πάει και έρχεσαι. Εσύ γιατί είσαι αναισθητή. Συγγνώμη. Αγάπη μου, είναι δυνατόν να διαβάζεις περιοδικό όταν τα μωρά είναι κάτω με τον Ρίκο. Άτε, Αναστάζη, έκανα σου στέλια του νηπιαγωγείου. Έθιο μαντράχαλιος και πάνω τζιέν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Λες ρε. Λέω. Μα, με μου λες αγάπη μου, διότι ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι άντρες μπορεί να το παίζουν λεβέντες, να το παίζουν ταΐδες. Αλλά κατά βάσος θα ήθελαν όλοι να είχαν τη μάμα τους πάντα από δίπλα τους. Να την κρατούν που το φουστάνι, ναι, κατάλαβες. Οκ, αλλά είναι γενούλη έτσι. Όλοι, αγάπη μου, όλοι. Όλοι ανεξαιρέτως ως τον τελευταίο. Άκου την Αστάζια. Να σου πω εγώ τι επέρασα με τη μάμα του Σοκράτη, να πέσεις κάτω να φυρδείς. Εσύ να δεις τι θα πάθεις άμα σου πω τι τράβηξα με τη μάμα του Μισελ. Άντε ρε. Θα το πιστεύεις. Για να καταλάβεις μία φορά. Όχι, αγάπη μου, περίμενε να σου πω εγώ πρώτα τι επέρασα με τη μάμα του Σοκράτη. Και αν αντέξεις και δεν φυρδείς, λαλείς μου κι εσύ. Περίμενε όμως πρώτα να πιάσω τα γλυκά μου χωριατόπαιδα γιατί έχω έλια. Και κίτσα μου, τι θα γίνει. Έμπιανε, κύριε Αναστάζια, έμπιανε. Τι έμπιανε. Δεν μου τα απαντά, κύριε Αναστάζια μου, δεν μου τα. Και κίτσα μου. Άλλο δεν απαντά ο Σοκφρόνης κι άλλον δεν πιάνει το τηλέφωνο. Μα γιατί δεν μου απαντά, κύριε Αναστάζια. Λάμια ρώτα, αγάπη μου, που λένε και στα χωριά. Οκ, εμένα δεν με καταλαβαίνει κανένας. Κανένα δεν με καταλαβαίνει. Μάνα μου τη ρε. Όχι, αγάπη μου, μη μου λέεις μάνα μου τη ρε. Διότι ο καθένας στο πορδίν του, μα τσιγόριδο στο φτύν του, που λένε και στα χωριά. Αλλά έχουν δίκιο. Θα με δεν ξέρουμε τι γίνονται τα μωρά, αλλά παντά ο Σοφρόνης μας εμάρανε. Τι θωρείς. Είναι ερωτευμένη. Αγάπη μου, κι εγώ είμαι ερωτευμένη, αλλά και γυρίζω από σπίτι του σπιτιού και κλαίουμε. Άτε ρε μωρά, απαντάτε το. Καλά ρε, ούτε το γυρίτωσες, δεν το πιάες. Δηλαδή, εσύ πιάς τώρα. Έτσι την ώρα να πας στη σύγχυση. Εγώ έτσι την ώρα να πας στη σύγχυση και ξεχάσα να πιάω. Καλά, να τον κανονίσω, Ρίκο, να. Θα τον κανονίσω. Σιγά, ρε, που να τον κανονίσεις, ρε. Για μου ξέρεις ότι το που έκαμε είναι παράνομο. Γιατί πότε έκαμε πράγμα νόμιμο και να σκεφτεί ότι είναι παράνομο, ρε, τούτο. Καλά, καλά. Άντε τον κάτσω εγώ τον Ρίκο φυλακή να με μεταλλού κι αν είναι. Είναι μεταλλού αλλού. Χασάνι. Α, εντάξει. Άντε ρε, Χασάνι. Πήρε φέρε ένα κομμάτι ξύλο σε τόση βαρέλα να βράσουμε. Δεν πιστεύει, α δεν πιστεύει. Καλό, καλό ο Γιάννη. Αλλά αν πει να αλλάξω φίλο, να μην μπορώ να αλλάξω φίλο. Ωραία, φίλε, μην αλλάξει ούτε θα σου πάει. Τα πράγματα. Ένα σε μια πασιά για άσχημη, ρε. Α, κανένα με ψόφι, α. Τώρα α σε κάτσουμε στη βαρέλα να έχω αδικό. Α, πάρε πελά, ρε, φίλε, ρε, φίλε. Θα γίνει καθήλο τώρα, συμφεροντολόγε. Εγώ ρε, συμφεροντολόγο, ρε. Εγώ συμφεροντολόγο, ρε, που μια ζωή θυσιάζουμε για σένα. Όχι, να χαρίσει. Καλή θυσία για μένα. Με θυσιάζει άλλο για μένα. Με θυσιάζει άλλο για μένα. Ρε φίλε, ρε φίλοι, δύσκολε στιγμέ φαίνονται. Ρε αν δεν ενωθούμε μαζί, ρε να αντιμετωπίσουμε τον Ρίκο, είναι να μα φάει λάχανο, ρε. Πάντω, εμμητά σου πουτασιά, βασικά. Να ξάρκεψε, λέει έτσι τώρα. Λέει έτσι τώρα. Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό, εγκαλά που σου λέει. Εγώ που του κάψα τον κόλλον του. Εγώ που του κάψα τα λεφτά του, ρε. Καλά, ρε.
Εντάξει ρε. Φύγε αν είναι μόνο μου τα μέρε. Φύγε αν είναι μόνο μου τα μέρε. Έλα να ρε, μπορεί να σε αφήκω μόνος σου ρε. Μπορεί να βγάλεις πέρα μόνος σου αν δεν είναι ο Ιωάννου Ιωάννης μητά σου. Μπράβο ρε φίλε, δίκιο ρε φίλου ρε. Μπράβο. Τσάκαρε πόσα λεφτά βάστα να πάμε να πιάνε ένα ταξί, να πάμε σπίρι Μαρία, νίγε, να ψωίσουμε δάμε. Να βρω όσα λεφτά ρε. Θα πω ακριβώς το ταξί. Θέλουν 15 λίρες να μας πάρουν. Έσο. Να μας δούσει η Μαρία, μας άξε πάνω μου να πω. Είδα μου να κάνουμε ένα μήνο δάμε να ψωίσουμε τις κρυάδες τώρα ρε. Έλα δά ρε, έλα δά να σε πράσω ρε, έλα δά. Αλήθεια ρε φίλε. Να σπάσω πλάσμα. Σάββατο βράδο είμαι πλάι σου, κοριτσάκι μου, σ' έχω αγκαλιά. Να μ' αγκορούες, πώς πάμε, α? Πήρα που δάμε. Α, εσύ είσαι δημοκιάρισσα. Να φύρω ξανά το κάμω, αυτό κάμω καλό τσιωρινό ρε. Σήκω να κορέψεις, τις καρδιές να κορέψεις, σήκω να μαγεύσεις. Καλά μιλούμε ο τύπος, αν τον έπιανα. Άσε τον τύπο, άσε τον τύπο ρε φιλάτε, άσε τον τύπο, άρχεψε ένα δυο κάτω, ένα δυο κάτω, άτε, εν, δυο, κάτω, εν, δυο, κάτω, να πω δωρή, άρχεψε δυο κάτω ρε, δυο, κάτω, εν, δυο, κάτω, εν, δυο. Έναν το κρατούμενο. Ωρε, εν τι και λες να κρατάς και να βουράσατε να σταματήσεις τώρα. Σιωπή ρε Πέπα. Ρε, εν ώρα τώρα να κάνεις λουαρκασμούς, τι μετράς, τι αθυμήθηκες πάλε. Εσου έστειλα τους λουαρκασμούς με τους στόχους που έχεις να πιάσεις. Να πιάσω, αφού δεν να πιάσω. Να χάσω σιωρό ξανά πιάω. Σιγά από να χάσεις ριάλια. Ρε Πέπα, πρέπει να κοιμηθώ γλυόρα. Ξέρεις ότι τα καθυστερημένα νίκια είναι 560 λίρες. Και 620 που μου εκάψασαι. Κανεί ρε τον την ιστορία. Μπαρέτα ρε με τον την ιστορία. Κανεί ρε. Μπράβο ρε τσίγεν έκανες τη δίπλα σου. Φκάντης χαίρι. Πέπα, είναι 2.080 λίρες με τα μεροκάματα μου και ακόμα δεν τους έβαλα τόκους. Μια μου, πέσε χαμέ, να σε κάψει ο Θεός ρε. Πού να τα έβρουν τα ριάλια οι μητσοί να σου τα δώσουν. Με ενδιαφέρω που θέλω να σταύρουσει. Ρε αφού δεν κρατούν τα ριάλια ρε, δεν κρατούν. Αύριο μπουν να πιάσουν το γράμμα που το δικηγόρο είναι κυρίως του, θα λύσει τ' άλλο σε ένα τάβρου. Ρε με μπέλανες, ξέρουμε τα πλάσματα. Εν τέλος ρε Πέπα, είναι να κάνω αγωγή σε πλάτα, να πω, τα ξέρω. Αμα αν τα ξέρεις τα πλάσματα, κάνεις τους αγωγήσιο. Μάνα μου, μάνα. Για να τους κάνεις αγωγή σημαίνει ότι κάτι σου έκαμε και ξέρεις τα. Σιώ παραγγένει τη γλώσσα σου και με τον τσιγκουνιλίκι σου θα σε κάψει ο Θεός, ξαναλαλώσου το. Πέπα, δεν μου αρκεψείς γιατί είναι αυτό νοιαστό, ακούεις. Άτε. Λοιπόν, έναν και έναν κάμνου δυο. Ο Ζαβρόνης δεν έκοντα το τηλέφωνο. Εάν θυμώθηκε και χωρίσουμε, κατήσει σας λάθος σας το. Φύγω ρε που θα μέναμε σου, ποιος είσαι δύο ρομπατσούς. Ήρθε να μας απειλήσει κιόλα. Σου πάνε τη γλώσσα σου. Πάντα να άκουσε εσύ ρε, θυμώθηκε ο Ζαβρόνης και να χωρίσουν. Εχωρίσετε κόρη, μα το πήρες απόφαση ακόμα. Εχωρίσετε, έτσι άνθρωπο δεν το θέλω εσύ κόρη. Οκ. Ούτε εμένα να μου στο με ξαναδείς σου. Μόνο περίμενε να εξηγηθώ με το σοφρό. Κίτσα, έλα. Πα, κάτσα μου κάτσε. Φύγε που θα μένα μέσα να στράψω μέσα στη μουτσούρα. Σιγά, μου, και να καείς. Κρυώνω, ρε φίλε, κρυώνω. Γύρισε που είναι άλλη να ψηθείς το ίδιο καλό. Τι θα σε κάνω εσένα ρε, τι θα σε κάνω. Αυτό βλέπω τίποτα, έλα. Απαραγιά, δεν το πάρα πολλά. Παραγιά, να είμαστε όλοι νύχτα δαμε. Μια νύχτα θα περάσει. Και αύριο δεν μου να κάνω ρε, αύριο. Θα περάσει η νύχτα και αύριο θα θωρούμε. Μπορεί να περάσει, όλο ξέξε. Να είναι τελευταία μας. Ρε, να πάμε να χτυπήσουμε την Αστάτζια. Α, δεν ξέρω μέσα ρε. Θα χτυπήσουμε το θηρό τηλέφωνο, ρε. Ω, καρτέρουσε. Επειδή χτύπησα που επειδή έφερα ξύλα. Ένα πάντα. Γιατί, εξήλωσε τον κύριο Νίκο. Τι άνθρωπος είναι τούτο. Τι άνθρωπος είναι τούτο, ρε. Τι άνθρωπος, Γιάννη μου. Απλώς δεν είναι άνθρωπος. Άντε, είδες, φωνάξουμε. Αχ, ρε. Να φωνάξουμε μες τη νύχτα, ρε. Να μου να πει η γειτονιά, ρε. Τι θα πει η γειτονιά, ρε. Να μπορεί να σε κάνω εσένα, πώς πάει να ψοφήσεις.
πεθάνω, ρε. Δεν θέλω να πεθάνω, Γιάννη μου, η κρυάδα. Δεν θέλω να πεθάνω, μου, η κρυάδα. Δεν θέλω να πεθάνω, μου, η κρυάδα. Εφόσαι. Κρυώνω πάρα πολλά. Κρυώνω. Τα μάτια μου ήταν όσο. Είναι πολύ το κρύο, ρε, φίλε. Νομίζω ότι επάγωσε το γεύμα. Γιατί μου. Ξεχάς το φίλο εσύ, γιατί μου. Ξεχάς το φίλο εσύ. Με λάζεις πελάρες, ρε. Καλά μου σαν ρε φίλε. Επό ξύλιανα. Επό ξύλιανα. Πάνα μου, τάρε. Μπορεί να είναι χωριά το παιδά, αλλά είναι από ξυλώσου μέσα σε αυτή την ξυλοπαγούρα. Έλα, ρε ζωή. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Μα πού να πάμε να δούμε, αφού πήγαμε τρεις φορές ως τώρα και δεν είναι κάτω. Δεν ξέρω, έχω μια προαίσθηση ότι δεν είναι καλά τα μωρά. Έλα, Αναστάζα μου, ηρέμησε. Θα μου λέω για τον Σοκράτη. Κι άμα σου πω για τον Σοκράτη, να ηρεμίζω. Άντε, πέσε να πέφτουμε, που λένε και στα χωριά. Άκου τους, I'm coming. Αγάπη μου, με έγκλες, αγάπη μου. Απέλης γλάνε, κόρη. Μα συγγνώμη, έσπασες με, αφού σου εξηγώ τι μάσχεσαι. Ναι, μαμά, κόρη μου, μας τους σύλληψε να έρθουν. Κόρη, γιατί να έρθουν τούτοι, κόρη. Άμα έρθει ο Σοφρόνης, αγάπη μου, τι τους θέλεις τους πελάτες. Σήμερα, άμα έρθει ο Σοφρόνης, να μην έχουμε πάντα το τηλέφωνο και να έρθει. Καλά, αγάπη μου, έλα, μην κλείσεις και κοίτσα μου, να το κανονίσω, αγάπη μου. Ναι, τώρα σήκωσα, ρε, μαμά. Θα σήκωσα να φύγω. Να φύγω από τα μέσα, να το δείξω και παπά μου. Να το δείξω και παπά. Δεν το πιστεύω. Ποιο πράγμα? Τι ποιο πράγμα? Εχτυπήσανε, μπήκαν, είπαν ό,τι είχαν να πούν και στο τέλος έφυγαν και με γεια σου με καλώς το. Αγάπη μου, και κάνεις εντύπωση είναι αυτόν το πράγμα. Εντύπωση? Τι λες, εμένα μου λένε έτσι πράγμα, ούτε που θα το εμπιστεύκα. Αχ, αγάπη μου, πώς φαίνεται ότι δεν έχεις ιδέα αντί εστί χόρκατος και χορκαδιά. Πέρασε, αγάπη μου, εγώ δε μέσα εποχές. Που εκτύπαν το κουδούνι, άνοιγα, έμπαινε η Πέπα και γύρευγε τον κύριο Ρίκο κάτω από το κρεβάτι μου και μες στα αρμάνια μου. Άτερε. Μάλιστα, κύριε. Μόνο το άτερε μπορεί να εκφράσει την έκπληξη που μπορεί να νιώσει κάποιος όταν ακούει αυτό το πράγμα. Αχ, μα αυτό που σου είπα είναι το λιγότερο. Ας, να μην ανοίξω το στόμα μου, τι επέρασα εγώ εδώ μέσα. Δηλαδή, γιατί να μην το ανοίξω. Άκου, λοιπόν. Τι εστί χόρκατος και χορκαδιά. Κόρη, εν εμείς που είμαστε χόρκατοι. Α, εν εμείς που πήγαμε έσω τους και πέφταμε δυο μέρες πάνω στους καναπέδες. Εν εμείς που εφάμεν ό,τι είχαν και δεν είχαν έσω τους. Εντάξει ρε μαμά, μεν καμπλήξεσαι όπως τον μπαμπά. Το είπε λίγο παραπάνω ο κύριος Κάτος και έπαιζε πάνω στον καναπέ. Σιγά το πράγμα. Κίτσα μου, με γίνεσαι άδικη αγάπη μου επειδή αγαπάς το Σοφρόνη. Εσύ που γίνεσαι άδικη ρε μαμά. Κόρη. Εν άκουσες ότι ζητήσαν όλη την περιουσία μας. Όχι όλη την περιουσία ρε μαμά, τη μισή είπαν. Άδε που μου γίνηκε και τούτη κάθετα τώρα. Όχι, λίγε να μου να γίνω, με χωρίσατε με τον Σοφρόνη. Το Σοφρόνη, μάνα μου το Σοφρόνη, που πρώτα είπε, θέλω τίποτε, και ύστερα λαλεί, θέλετε να τα δώσετε κύριε Μάπουρε. Επειδή ήταν τον παπάν του έτσι ρε μαμά. Κοίτσα, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Άνοιξε τα μάτια σου, γιατί φαίνεστε μου είναι η πρώτη φορά που είσαι δίκαιο ο πατέρας σου που μου ελάλαινε ότι είναι πρικοθύρες. Άντε ρε μαμά, κανείς δεν ακού πρικοθύρες. Ναι, κόρη, ελάλε μου το και δεν το εμπίστευκα. Αλλά και εγώ λέω τώρα, ναι, είναι πρικοθύρες. Τέλειωσε. Εγώ πρικοθύρας? Ναι, πρικοθύρας. Αλλά πρώτα πέμω γιατί δεν μου απαντούσες στο τηλέφωνο. Έθελα να σκεφτώ. Τι να σκέφτεις, Σοφρόνη? Εγώ να με κάφκου μου που δεν μου απαντούσες στο τηλέφωνο. Και αντί να μου απαντήσεις στο τηλέφωνο και να μου πεις. Δεν ξέρω, Δαδούρη, είμαι καλά. Μην το φακάς. Καλά, μα να μου εντάξει. Το ήθελα να κοιμηθώ ένα παύρο να βγάλω τον γύψο και έξερα ότι αν πιάμε την κουβέντα. Σοφρόνη, ακόμα δικαιολογείσαι. Πέ μου καλύτερα να χωρίζουμε, να τελειώνουμε. Πέ μου ότι ναι, μ' αγαπάς. Άντε, Παναρίτσα, μου αρκέψεις με τα με αγαπάς, Παναγία μου. Και πέμουν από την κουβέντα μου πέταξες τώρα ότι μίσου μου είμαι πρικοθύρας. Έτσι μου λάνουν οι γονείς μου.
Ένα που θέλεις να σου πω σήμερα, αφού παίζουν την πακύρα μας στη μούτη του Σιπέτου. Σοφρόνη, με μίλας έτσι για τους γονείς μου. Συγγνώμη ρε μάνα μου, αλλά δηλαδή εγώ έτσι πράγμα δεν ξαναείδα. Ούτε εγώ ξαναείδα έτσι πράγμα, κύριε Σοφρόνη. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω για τον παπά σου που ζήτησε όλη την περιουσία μας. Όχι όλη την περιουσία σας, για όνομα του Θεού, την μισή να ζήτησε. Ξέρεις και πόσα έχουμε, κύριε Σοφρόνη. Εντάξει ρε μάνα μου, αλλά λέμε ο παπάς μου δηλαδή. Α, επέ του παπά σου ότι έχουμε τζάλα που δεν τα ξέρει, αλλά θα μείνει με δυο σιλικαμένα γιατί χωρίζουμε, οκ! Okay? Κοίτα! Με λάλης πρόνατα τα οποία θα μετανιώσει, οκ! Okay? Τι σου είπα ρε μάνα μου και βίδωσες σου την τώρα! Τι μου είπες! Λοιπόν, έχουν δίκιο οι γονείς μου. Είσαι έναν κατούδιν και τίποτε άλλο. Ένας πρικοθύρας, γιος πρικοθύρα. Αλλά γελάσαστε και τους δυο. Κικίτσα, συνέλθε. Εσύ να συνέλθεις, κύριε Σοφρόνη, οκ. Okay? Ο καιρός που διούσαν πρίκαν, επέρασε. Ακούεις, κύριε Σοφρόνη, επέρασε. Α, μάνα μου, και ποιος θα καθαρίζει του ταούλα τώρα. Πάντως, πρώτη φορά τον είδα έτσι το Ρίκο μου. Γιάντησε το μάτι του. Άντε να δω τώρα, πόθε να αρκέψω και πού να τελειώσω. Ποιος είναι η ώρα της ώρα τώρα. Απαναλίω. Κύριε, λες, να που θέλει τώρα έτσι ώρα τούτη. Χάρη σε όλους σας! Μα τι έγινε και εδώ, έπεσε βόμβα! Άντε μάνα μου να χαρείς, πέ μου ένα που θέλεις έτσι πρωί-πρωί και άφηστα τούτα. Κυρία Πέπα, είναι μέσα ο κύριος Ρίκος. Εθώρες τον ιστόρωμα σου. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Απαναία μου, να μου τον εθώρες. Έγκαι γι' αυτό που ήρθα. Κόρη μου, παρέτα τώρα του δεστή. Πέ μου ένα που γιατί έχω έννοια. Κυρία Πέπα, πίστεψέ με. Αν σου πω, θα έχεις παραπάνω έννοια. Άντε να δω τώρα, μα είσαι πεμπάμενη, λάλε να δούμε. Τέλος πάντων, έπαιζε το τηλέφωνο σας. Βουρά ο κύριος Ρίκος να το πιάσει και ξαφνικά πετάσετε που μέσα ένας γάτος και τσανιαούρισε τον, που λένε και στα χωριά. Αμάνα μου, μάνα μου. Απαναία. Αμα, ήταν έτσι μεγάλος. Εν και μέτρησα τον, αλλά ήταν αναγιούμενος που λέτε και στα χωριά. Ήταν χρωμανίτα. Μαύρος. Α, Παναία μου, πρέπει οπωσδήποτε να πιάσω στη Ρούλα και στον Ζαχαρία να μιλήσω με την κυρία Ιρών, γίνεται. Καλή κυρία Ιρών, κυρία Πέπα μου, αλλά θέλεις Ιρών να σου εξηγήσει έτσι όρωμαν. Εσύ εξήγησες το. Ακατάγνωτα που λέτε και στα χωριά. Ενώ συμπέθερος σας. Πέ μου. Γίνει και συμπεθερικός καυγάς εδώ μέσα και είναι όλα πουκουπα που επίσης λέτε στα χωριά. Είναι από τη δουλειά σου που λέμε και στα χωριά. Άντε κυρία Πέπα, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφόν καμάρι. Αφού ο καυγάς μεταδίδεται άμεσα σε ολόκληρη την πολυκατοικία. Είναι που με ρωτάς καλό. Έτσι φιλοφρονητικός. Άντε πέ μου, εξύπνησε ο κύριος Ρίκος. Όλοι λαλούμε, δεν εξύπνησε κόρη μου, άντε πέ μου εμένα. Λοιπόν, κυρία Πέπα, άκουσα τον που απειλούσαν τα μωρά ότι θα τους σιώξει από την πολυκατοικία. Και τώρα τους χτυπούμε και δεν απαντούν. Εάν τους έβγαλαν έξω με αυτή την κρυάδα, θέλω να του πω ότι είναι μέγας τόπους και μέγα χώρια τους. Α, πολλά ωραία, πέτου τα ούλα τούτα του Ρίκου. Κυρία Πέπα, η κατάσταση είναι σοβαρή, θα ξεπαγιάσουν τα μωρά. Καλά να αφού είπε ότι σήμερα είχε να τους ευκάλει. Και μας έτσι μας είπε, αλλά τώρα χτυπώ τους και δεν απαντούν. Άρα πού είναι? Δύο λεπτά. Ωι, μάνα μου, το χωριατιλίκι τους είναι εξγενετής. Ο ξάκς εκγεννηθείς. Anyway, που γεννήσει μιού τους, που λένε και στα χωριά. Ρίκο. Ρίκο, σίγουρε.
Σήκου, λαλούμε. Ρίκο, σήκου. Σήκου, σε κλέψα μας το σπίτι. Δεν πάμε καλά. Ρίκο, σήκου, λαλούμε, γέ μου. Ρίκο, σήκου, και ήρθε την Αστάζια. Βούνε. Έτσι. Γεια σου, Αστάζια μου. Αου! Τι έπαθες, κύριε Ρίκο? Έτσι, μια σουβλιά μέσα στο πλευρό. Κύριε Ρίκο, πού είναι τα μωρά? Ποια μωρά? Με παίζεις πελό, κύριε Ρίκο. Χτυπούμε τους και δεν απαντούν. Έδιωξες τους. Ναι, γιατί? Μα δεν είχαν που να πάνε, κύριε Ρίκο. Ούτε λεφτά εκρατούσαν. Γεια μου, γιατί δεν επαμείνεις και να ξημερώσει? Επαμένω να καθόμουν σε σιόρμα στις δουλειές μου. Είπα σου το χίλιες φορές. Λοιπόν, αν δεν τους έβρω σε μισή ώρα, θα καλέσω την αστυνομία. Ή μάλλον θα καλέσω τον συμπέθερο σου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με λεπτό, με δευτερόλεπτο. Επροειδοποίησα. Ρε, μα είσαι τέλεια. Δεν τους ελυπήθηκες, ρε. Εμένα ποιος θα με λυπηθεί, ρε Πέπα. Ναι, άμα φέρει τον κάτω όμως. Σιγά, ρε Πέπα, που να φοηθώ τον κάτω εγώ τώρα. Αλλού. Όχι να μου νιάβρισεις εμένα και τσεφούμεσαι. Κατάλληλωσε, θα το πάρω στην αστυνομία. Κάτσε για με έναν τόπο και να σε τα πανιάσει πάλι. Ένα γερό χέρι ξύλο που θέλει. Μα εμπαράνομα του τα όλα τα πράγματα που μου λες ότι έκαμε. Αγάπη μου, δεν ξέρει το Ρίκο το Μάπουρο, γι' αυτό μιλάς. Ουφου, δεν πρέπει να μείνω πάνω. Τι θα κάνω? Τι έπαθες εσύ τώρα? Ξύχασα τα κλειδιά μου. Αγάπη μου, και νόμιζες θα σε άφηνε να μπεις μέσα? Άμα μπει κάτι μέσα στο χωριάτικο του των εγκέφαλων. Τι θα κάνω τώρα? Τι θα κάνεις, θα μείνεις δεμέ. Με τα παιδιά τι θα κάνω? Ο Ρίκος τι θα κάνει? Εγώ του έδωσα μισή ώρα. Αν δεν. I'm coming! Σιώνα μου, έτσι ο σοβαρομίλασα. Άφησε τα σιώνα μου και βεβαίως σε σοβαρομιλούσα. Με μου φέρεις αστυνομία, με χάρεις. Μην έβρε τα παιδιά και δεν θα σου φέρω. Μα πού να τους έβρω, μάνα μου, πού να τους έβρω. Μπορεί να πιάνει στο χωριό τους τούτη. Όχι, κύριε Ρίκο. Τηλεφωνήσαμε στο χωριό τους και μας είπαν όχι, μάνα μου, στη Λευκοσία, στις σχολές τους. Μπράβο, αν έπια σχολείο, μπράβο. Μιλήσαμε και με τις σχολές τους και είπαν ότι απουσιάζουν. Άδεσιόρ, πήγαινε να τους έβρεις, γιατί σου απομένουν μόνο 10 λεπτά. Μαμάνα μου, πού να τους έβρω, πού να τους έβρω, πέ μου. Αυτόν θα έπρεπε να το σκεφτείς την ώρα που τους έβγαλες έξω. Μα σιώνα μου, χρωστούν μου πολλά ριάλια. Γιατί δεν μου είπες εμένα να σου τα δώσω. Α, σου πω. Ναι, να μου πεις να σου τα δώσω για να με τους ενοχλείς. Όχι, κύριε Μάπουρε, τώρα το πουλί είναι πέτασε. Τώρα θα το χειριστεί η αστυνομία. Ακούω να σου πω, εσένα είναι και ξενός. Εσένα κουβαλήσα σε τα μέσα δά, χωρίς να με ρωτήσουν, εντάξει. Όχι, με ξέρεις. Εντάξει, ξέχασες που μου έκολλας κιόλας. Άκουρε, να μου λέει. Πώς μιλάς με αλήθερον της. Κύριε Ρίκο, άτι. Ξέρουμε σε κι δυο σαν το παράν των κάρπικων και κανείς να μας κάνει στον καμπόσο. Σιώνα μου, δεν το περίμενα τούτον που σένα. Ούτε εγώ, κύριε Ρίκο, που σένα. Ήρθα και παρακάλεσα σε να με τους σκιώξεις. Μαμά να μου πιέζουν με πούλες στις πλευρές, τι να κάνω. Έχω τη γυναίκα μου, την κόρη μου, το συμπέθερο μου. Κύριε Ρίκο, η ώρα περνά και θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Πιένε από εκεί, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με την Αστάζια. Αστάζια, να πάω. Τέλος πάντων, πήγαινε, αγάπη μου. Να δούμε τι σκέφτηκε ο χωριάτικος του εγκέφαλος. Οκ, φωνάζεις μου. Γιατί μου το κάνεις του λόγου, μάνα μου, εγώ έχω σε σαν την κόρη. Μη μ' αγγιζείς, και δεν θέλω να με έχεις σαν την κόρη σου, η κυκίτσα όλη την ώρα κλαίει. Εγώ σκέφτομαι σε, και μέρα και νύχτα, μάνα μου, πέφτω και σκέφτομαι σε, τσιμούμαι και σκέφτομαι σε. Έκαψες την καρτούλα μου και κάνεις την ποζάβλα. Αφήστε τις καρτούλες και τα ποζάβλια και πήγαινε να τους έβρεις. Ή μάλλον η ώρα πέρασε, θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία τώρα. Έλα τώρα, θα κάνεις έτσι πράγμα του Ρίκου σου, α! Hello, θα του το κάνω!
Έκαμε τόση ορμά να με σπάσεις δηλαδή δικό μου διαμέρισμα. Όποιο θέλω να βάλω βάλω και όποιο θέλω να βγάλω βγάλω. Οκ. Και εγώ όποιο θέλω να πιάσω πιάνω. Ναι, παρακαλώ. Τον αστυνόμον κάτω θα ήθελα. Όχι, όχι, ναι, περιμένω. Λοιπόν, τούτο θα μου το πιερώσεις, Ναστάση. Οκ. Πήγαινε στο καλό και γράφε μας. Να μου γράφεις, ρε. Γράφω τα τζίνα που μου χρωστούσε τώρα που να έρθει η αστυνομία να τους τα δείξω. Και αστυνομία. Με τηλεφώνησε ένα αστυνομία να Στάζη. Απανία. Είπεν το και έκαμε το. Ναι, ναι, και γύρεψε και ο κάτω. Μα να έρθει και ο κάτω ζάμε τώρα. Ξέρω εγώ, αν τον έβρω να έρθει. Α, μάνα μου, μάνα μου, και ο γραφής τα μάνα μου, μάνα. Μάνα. Ναι. Έλα. Τι θέλεις, κόρη. Θέλω σε κάτι σοβαρό. Και θα μέσα, θα με πεθάνετε εσείς και θα δω ύστερα τι θα κάνετε, ρε. Κάτσε ρε, πέπα να δω να μπουν να κάνω. Τώρα μόνος σου τα έκαμες, φάκα τώρα. Μάλιστα, κύριε. Εμείς δεν έχουμε ένα πλάσμα σιόν να σταθεί δίπλα μας να μας βοηθήσει. Να δουλεύουμε που το χάραμα του φού, να σκοτωνούμαστε, να βοηθούμε τον ένα, να βοηθούμε τον άλλον και... Ο Τσιναστάζια σιόν, το πούλησε μας. Τούτο δεν θα χορέψω ποτέ μου πάντως. Είναι Αστάζια. Τι κάνουν οι δεμπούτουα τα μωροκόπελα, τι κάνουν. Πες εγώ στον άλλο κάτω και ήρθε μπαλέ. Ποιος είναι εσύ. Άντως ο κάτως είναι. Ποιος είναι. Καλημέρα. Παναγία μου. Φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τζίρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζη αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας μεν τους κατηγορείτε.